Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν φαρμακοποιοί και φαρμακοαποθηκάριοι κατά της πρόσφατης υπουργικής απόφασης που καθορίζει τους όρους ίδρυσης και λειτουργίας των φαρμακείων. Ζητούν να ανασταλεί και να ακυρωθεί, καθώς είναι αντίθετη στην ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία, αλλά και την ομολογία. Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι εν λόγω υπουργική απόφαση για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του φαρμακοποιού και την ίδρυση φαρμακείων είναι αντίθετη σε πλειάδα διατάξεων του Συντάγματος, στη Συνθήκη Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ευρωπαϊκή Συμβάση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νομοθεσία και στην ομολογία τόσο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Έχουμε πει εδώ και 4 χρόνια, όπου υπάρχει έκθεση του ΟΣΑ, η περιβόητη έκθεση του ΟΣΑ, ότι το διοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων είναι κάτι το οποίο δεν αγγίζει, δεν θα έπρεπε να αγγίξει τα προαπαιτούμενα μέτρα και γενικώς είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να έχει εκμεταλλευτεί και η προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή σαν προαπαιτούμενο στους δανειστές. Παράλληλα, επισημαίνω ότι με την εφαρμογή της επιμαχής υπουργικής απόφασης ελοχεύουν ανεπανόρθωτοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία, αφού δεν μπορούν πλέον να ιδρύουν φαρμακεία και μη φαρμακοποιοί αχυράνθρωποι επώνυμων αλυσίδων, όπως επίσης μπορούν να ιδρύουν φαρμακεία και αχυράνθρωποι του υποκόσμου που έχουν λερωμένο ποινικό μητρό. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας του 2009, η οποία λέει ότι το διοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να αλλάξει, ανήκει 100% στο φαρμακοποιό, στον επιστήμονα φαρμακοποιό, ο οποίος λειτουργεί το φαρμακείο του και θα πρέπει να δρομολογεί και να είναι υπεύθυνος για το οποιοδήποτε φάρμακο δίνει αυτός και όχι να χρησιμοποιείται ως αυτοφοράκιας που χρησιμοποιείται στην παρούσα στιγμή από την παρούσα κυβέρνηση. Και δεύτερον, είχαμε πει ότι επίσης το 2009 είχε βγει πάλι από το Ευρωπαϊκά Δικαστήρια απόφαση όπου λέει επίσης ότι ο φαρμακοποιός είναι και μόνο ο ιδιοκτήτης. Τονίζουν τέλος ότι επέρχεται πλήρης εμπαραβηματοποίηση της λιανικής πώλησης φαρμάκων και φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων με την μετατροπή του φαρμακείου σε απλή εμπορική επιχείρηση και του φαρμακοποιού σε μισθωτό εργαζόμενο. Εννοείται ότι εμείς αντιδράσαμε τις κινητοποιήσεις και εννοείται ότι φυσικά προσφύγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας και στις 17 και 18 του μηνός υπάρχει σύσκεψη πανευρωπαϊκή όπου θα συμμετέχει ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και θα εκθέσει επίσης και εκεί τις απόψεις του. Και φυσικά περιμένουμε ότι θα γίνουν αποδεκτές, γιατί ήδη οι Ευρωπαίοι συνάδελφοί μας είναι κινητοποιημένοι. Αν κάτι έρθει τέτοιο στην χώρα μας βάσει του αμερικάνικου προτύπου του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, θα ακολουθήσει και στην Ευρώπη και είναι κάτι στο οποίο και αυτοί θα αντιδράσουν. Πέρα από αυτό, έχουμε ξαναπεί ότι ο Πανελλήνιος Γερμανικός Σύλλογος, ο ΑΠΤΑ, έχει πάρει απόφαση πριν 20 μέρες, μόλις ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στη χώρα μας όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώτος, ότι μέχρι το 2030 το ψήφισε με νόμο, το ιδιοκτησιακό καθεστώς στη Γερμανία θα ανήκει αποκλειστικά στους φαρμακοποιούς.